ζω μαγικές στιγμές. Ξαναβιώνω πράγματα από την πλευρά του προπονητή που σε αυτό το σύλλογο είχα την τιμή και τη χαρά να τα ξαναβιώσω βέβαια και σαν παίκτης. Απλά αυτή τη φορά για μένα είναι περισσότερη η χαρά και περισσότερα τα συναισθήματα, γιατί για μένα αυτός ήταν ένας στόχος πολλών ετών, το να ξαναβρεθεί αυτός ο σύλλογος εκεί που αξίζει πραγματικά. Και νομίζω ότι για όλους εμάς που ζούμε τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο γυναικών του Εργοτέλη, είναι πραγματικά στιγμές που δεν μπορώ να βρω λέξεις να περιγράψω. Well, in playoffs, and we're hardworking, and I feel what we've done over the year. Πάρα πολύ ευχαριστημένοι και ευχαριστημένοι για το στόχο που ο Εργοτέλης έχει φτάσει στα play-off. Έχουν δουλέψει πάρα πολύ και παίζουν για την ομάδα και μεταξύ τους τα κορίτσια. Και πιστεύω ότι αυτή η σκληρή δουλειά θα φανεί και στους αγώνες του play-off που θα διεξαχθούν από εδώ και στο εξής. As for coach, I just want to thank her for all her hard work. Όσο για την προπονήτρια τους, είπε ότι την ευχαριστεί, είναι πολύ ευγνώμων. Είναι μια προπονήτρια η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή, με πολύ πάθος και που συμπεριέλαβε στην ουσία στην ομάδα μας με όλα τα κορίτσια. Καταφέραμε να πετύχουμε το στόχο μας, ο οποίος είναι είσοδος στο Final Four. Από εδώ και πέρα σίγουρα θα κριθεί στο ποια ομάδα είναι πιο έτοιμη και το θέλει πιο πολύ. Αν και δεν έχουμε ζήσει πολλές φορές αυτή την εμπειρία να πάμε σε ένα Final Four, η ομάδα είναι έτοιμη αγωνιστικά να ανταποκριθεί και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί. Μια συνάντησή σου με τον δάσκαλο, όπως τον λες, τον Βαγγέλη Κουτσάκη. Άκουσε με. Ο Βαγγέλης για μένα, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, εκτός ότι είναι δάσκαλος πραγματικά, είναι ένας άνθρωπος που με έχει στιγματίσει τη ζωή μου σε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ο άνθρωπος που μέσα από αυτόν εμπνεύστηκα για να ασχοληθώ με την προπονητική. Ξεκίνησα σαν παίχτρια και τον είχα προπονητή μου στα πρώτα μου βήματα. Εργοτέλη! Λάμπει σαν αστέρι, νίκες θα μας φέρει. Εργοτέλη, ομάδα εθνική.